11 συνεδριάζει με τη σημερινή για να πάμε σε εκλογές στις 21 Μαΐου. Το χρηματιστήριο είναι απόλυτα προσιλωμένο στο πολιτικό ρίσκο που φέρνει το αποτέλεσμα των εκλογών, κύριε Μαυρουδή. Ναι, σαφώς, σαφώς. Γι' αυτό και ουσιαστικά δείχνει αυτή την εικόνα της ανεκτικότητας, δηλαδή 1.100 μονάδες, χαμηλός τζίρος, αλλά δεν δείχνει και κατεύθυνση, δεν δείχνει τάση όμως. Ναι, κοιτάξτε, το ταμπλό στην Ελλάδα είναι προφανές ότι οι θέσεις οι οποίες ελήφθησαν από τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 2022 και οδήγησαν τον Γενικό Δείκτη από τις 800 στις 1.100, χοντρικά νούμερα λέμε, και φυσικά αν δούμε και τις συγμένες, κάποιες συγμένες απογειώθηκαν στην κυριολεξία και επιμέρους μπορούμε να πούμε είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες κάνανε και ιστορικά υψηλά, ένας Μυτιλινέος που είναι πάνω και από τα επίπεδα του 1999, βέβαια με τη ΜΕΤΚΑ. Οι τράπεζες έχουν κάνει ένα ράλι πολύ ποιοτικό με τρομερά σημάδια ανθεκτικότητας. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν μέχρι και τα Τέμπη, μέχρι και την τραγωδία 1η Μαρτίου. Που φτάσαν τον δείκτη τέλος πάντων στις 1.100-1.140 μονάδες, έχουν μείνει μέσα. Κάποια κεφάλαια βγήκαν ακριβώς επειδή τρόμαξαν μην τυχόν και συμβεί κάτι στο πολιτικό σκηνικό και όλο αυτό επιδράσει αρνητικά στο κόμμα το οποίο τέλος πάντων είναι και το πιο πιθανό να συνεχίσει τη διακυβέρνηση της χώρας. Εν πάση περιπτώσει τώρα κοιτάμε ένα ταμπλό το οποίο έχει κρατήσει τους μεσομακροπρόθεσμους μέσα και σιγά σιγά επανατοποθετούνται κεφάλαια τα οποία βγήκαν με την προοπτική της ανασφάλειας του πολιτικού σκηνικού. Με λίγα λόγια, έχουμε κάποιες στηρίξεις στην περιοχή των 1.000 μονάδων, χοντρικά το λέω τώρα αυτό. Κάτω από εκεί, εάν δούμε ρευστοποιήσεις και ανάλογα και την ένταση, θα καταλάβουμε ότι πλέον και τα μεσοπρόθεσμα κεφάλαια αρχίζουν σιγά σιγά και απομακρύνονται, κάτι το οποίο δεν το είδαμε σε καμία περίπτωση. Αντιθέτως, όταν γύρισε ο δείκτης εκεί, πάτησε καλά και βλέπουμε τώρα και τις 1.100. Άρα, εάν όπως πάει η κατάσταση, προεξοφλείται τελικά ένα θετικό σενάριο, και θετικό σενάριο, να διευκρινίσω, είναι το σενάριο το οποίο θα απομακρύνει την ακυβερνησία, μια περίεργη ομοσπονδιακή υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω πώς να το πω. Εν πάση περιπτώσει, ένα καθαρό εκλογικό αποτέλεσμα είναι το καλύτερο σενάριο για εμάς. Και με φιλοεπενδυτικές στρατηγικές, μη δούμε δηλαδή πάλι σενάρια ιδιωτικοποιήσεων, κρατικοποιήσεων και κάποια περίεργα σχέδια για τις τράπεζες που τέλος πάντων θα επιδράσουν πολύ αρνητικά στην ψυχολογία. Και ο δείκτης πιθανόν να κινείται επιθετικά ανωδικά και να συνεχίσει το δεύτερο σκέλος του μέχρι περίπου 1.250-1.300 μονάδες. Αυτά τα επίπεδα για το Γενικό Δείκτη σε τι βάθος χρόνου τα τοποθετείτε, κύριε Μαυρουδή? Στην περίπτωση που προεξοφληθεί καθαρά το αποτέλεσμα και δούμε ότι τις τελευταίες μέρες μέχρι και τις εκλογές ή αν βγουν οι πρώτες εκλογές και δούμε ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να βγει τελικά μια σταθερή κυβέρνηση, ενδέχεται να δούμε και πάρα πολύ σύντομα αυτή την κίνηση. Μην ξεχνάμε ότι οι βαριά σταθμισμένες μετοχές είναι αυτές που έχουν στηρίξει και τον δείκτη. Είναι δηλαδή αυτές οι οποίες έχουν την πιο δυνατή ανωδική τάση. Άρα αυτές είναι και οι πρώτες που θα προτιμηθούν, οπότε και θα τραβήξουν πολύ δυνατά τον δείκτη. Και έτσι θα δούμε τη στάθμιση του δείκτη με τις μετοχές να κινείται έντονα ανωδικά. Μπορεί αυτό το πράγμα μέχρι το καλοκαίρι, αν τελικά σταθεροποιηθεί το πολιτικό κλίμα, να έρθει και αυτό. Διότι και η αναβάθμιση που τέλος πάντων περιμέναμε και δεν ήρθε, θα έρθει ή τέλος πάντων θα προεξοφληθεί. Θα δούμε και ποια χαρτιά θα είναι αυτά τα οποία ενδεχομένως, όπως π.χ. Πειραιός, μπουν στον. Τώρα μιλάω για λίγο πιο μελλοντικά, θα μπουν στον MSCI. Έχουμε να υπενθυμίσουμε και την επόμενη εβδομάδα την έναρξη του παραγόγου του MSCI, του Global, του Standard. Το λέμε διαφορετικά τώρα πλέον. Είναι ένας δείκτης rebased, ο οποίος προσυδειάζει τον MSCI, τον Standard. Επομένως, θα δούμε, να το πω καλύτερα, έχουμε άλλο ένα όπλο στα χέρια μας για να ακολουθήσουμε την τάση, και είναι αυτό το καινούριο παράγωγο που έβγαλε το χρηματιστήριο, και να δούμε με αισιοδοξία το υπόλοιπο του 2023.